Με 107 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 59 αποχές, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καταδίκασε την κλιμάκωση των επιθέσεων από τις δυνάμεις του Πρόεδρου της Συρίας Μπασάρ Αλ-Άσαντ και εξήρε την αντιπολίτευση. Ο Εθνικός Συνασπισμός της Συριακής Αντιπολίτευσης χαρακτηρίζεται αποτελεσματικός συνομιλητής για την πολιτική μετάβαση στη χώρα. Η δράση όμως εξτρεμιστών στους κόλπους του προκαλεί ανησυχίες, γεγονός που εκφράστηκε στην ψηφοφορία. Υιοθετώντας αυτό το ψήφισμα, θα στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η πολιτική λύση που όλοι ζητούμε είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάψουν να υποφέρουν οι πολίτες στη Συρία. Στηρίζουμε αυτό το ψήφισμα και καλούμε τα κράτη-μέλη να το υπερψηφίσουν, τόνισε η πρέσβης των ΗΠΑ. To vote in favor of it. Αυτό το ψήφισμα, όπως και τα δύο αντίστοιχα που υιοθετήθηκαν το 2012 από τη Γενική Συνέλευση, αποτελεί μονομερές κείμενο. Η πλήρης ευθύνη για την τραγική εξέλιξη των γεγονότων βαραίνει μόνο τους ώμους της Συριακής κυβέρνησης, σημείωσε ο πρέσβης της Ρωσίας. Και ενώ οι συγκρούσεις στο Χαλέπι και άλλες περιοχές της Συρίας συνεχίζονται, ο απολογισμός του διετούς πολέμου είναι τραγικός. Τουλάχιστον 80.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ από την αρχή του χρόνου οι νεκροί είναι 20.000.